Καλησπέρα σε όλους παιδιά, Ζενάρ εδώ και σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Πριν λίγες μέρες έβγαλα το δίπλωμα για το Α και σκέφτηκα, επειδή δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στο YouTube, σκέφτηκα να σας δείξω ποιος είναι ο τρόπος και ποιες είναι οι δοκιμασίες και όλη η διαδικασία για να βγάλετε ένα δίπλωμα για μηχανάκι. Okay. Πριν ξεκινήσουμε να σου πω ότι το υλικό σε αυτό το κανάλι είναι και θα είναι πάντα δωρεάν, δεν έχω ούτε merch, ούτε χορηγούς, τίποτα. Οπότε ο μόνος τρόπος να στηρίξετε αυτό το κανάλι είναι κάνοντας ένα like και μια εγγραφή. Αυτά τα δύο. Οπότε πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Πρώτα, πρέπει να δώσετε το θεωρητικό μέρος. Είναι ένα βιβλιαράκι μικρούλι, έχει 100 ερωτήσεις και εσείς θα δώσετε 10 από τις 100. Εκ των οποίων έχετε το δικαίωμα να κάνετε και ένα λάθος από τις 10 ερωτήσεις. Okay. Είναι πάρα πολύ εύκολες, οπότε γενικά δεν νομίζω να έχει θέμα και κάποιος που είναι τελείως ασχετός με το άθλημα. Και τώρα έχουμε φτάσει στο πρακτικό μέρος, γι' αυτό έχουμε έρθει σε αυτήν εδώ την πίστα στους Αγίους Αναργύρους πίσω από το Πάρκο Τρίτσι. Εγώ εδώ έχω δώσει για δύο διπλώματα. Έχω βγάλει το Α1 και το Α. Έχω σκυπάρει δηλαδή Α1 και Α2. Η διαδικασία παρόλα αυτά ήταν η ίδια και στο Α1 και στο Α2 και στο Α. Οπότε θα σας δείξω εδώ πέρα τη διαδικασία, ποιες είναι οι δοκιμασίες και μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί θα σας εξηγήσω πού κόβονται όλοι. Να ξέρετε να τα αποφύγετε. Και αφού έχεις έρθει εδώ πέρα, ξεκινάς τη διαδικασία του διπλώματος, δίνοντας κάποιες θεωρητικές ερωτήσεις για μηχανολογικά. Οι περισσότερες είναι απλές ερωτήσεις και δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτές, όπως και δεν θα σας τις πω όλες. Αλλά μερικές εξ αυτών και πιο βασικές είναι τι χαρτιά πρέπει να έχεις για να κυκλοφορήσεις ένα μηχανάκι. Okay. Και αυτά είναι 5, είναι άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια, κταίο και τέλη κυκλοφορίας. Κάπως έτσι είναι όλες οι ερωτήσεις γενικότερα μιλώντας. Μπορεί να σε ρωτήσουν διάφορα μηχανολογικά πράγματα, βασικά πράγματα δηλαδή, όπως πότε πρέπει να έχεις τα φώτα ανοιχτά στο μηχανάκι και πρέπει να τα έχεις πάντα ανοιχτά. Okay. Και γενικότερα και άλλες ερωτήσεις θα σας πω πού κόβεται ο περισσότερος κόσμος, σας είπα. Μείνετε μέχρι το τέλος. Οπότε δεν θα συνεχίσω άλλο αυτές τις ερωτήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ποιες είναι οι βασικές, πώς κοιτάμε τα λάδια, αν πρέπει να φοράμε τους καθρέφτες, ποιος είναι ο εξοπλισμός του αναβάτη. Τέλος πάντων. Είναι διάφορες έτσι πολύ βασικές ερωτήσεις, δηλαδή κάποιος που ασχολείται με το άθλημα είναι πάρα πολύ εύκολο να τις ξέρει απ' έξω. Οπότε ξεκινώντας τη διαδικασία, έχουμε φτάσει εδώ πέρα στο σημείο κίνησης, βλέπετε τις διακεκομένες γραμμές, ok. Είμαι σταματημένος πριν ξεκινήσω την άσκηση, νομίζω φαίνονται και οι βούλες. Εντάξει τώρα παιδιά, καταλαβαίνω δεν γινόταν να φέρω και κόνηση μαζί μου, γιατί δεν έχω κατά κύριο λόγο. Αλλά νομίζω ότι τις βλέπουμε και θα τις δείξω όσο καλύτερα μπορώ. Πάμε να κάνουμε την άσκηση. Οπότε ξεκινάμε. Εδώ, εδώ, το μυστικό είναι με πρώτη, μόλις φτάσουμε δίπλα από τις γραμμές, να στρίβουμε το τιμόνι. Περνάμε από τη γραμμή, στρίβουμε. Περνάμε από τη βούλα, στρίβουμε το τιμόνι. Περνάμε από τη βούλα, στρίβουμε το τιμόνι και δίνουμε ελαφρό γκαζάκι όπου χρειαστεί. Αυτή νομίζω ότι είναι και η πιο εύκολη δοκιμασία που μπορεί να κάνει κανένας. Στο βάθος εκεί πέρα υπάρχουν δύο μπουκάλια, θα τα δείτε και στην πορεία όσο πηγαίνουμε. Ο σκοπός της άσκησης είναι να περάσουμε ενδιάμεσα από τα μπουκάλια και να περάσουμε και να σταματήσουμε στην τελευταία γραμμή που θα δείτε εκεί κάτω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα βλέπετε και τη γραμμή εκκίνησης. Σταματημένος με πρώτη. Θα ανοίξω πρώτη δευτέρα, θα περάσω ενδιάμεσα από τα δύο μπουκάλια και θα φρενάρω. Αυτή είναι η άσκηση. Οπότε πάμε να δούμε και τη δεύτερη άσκηση. Πρώτη. Δευτέρα. Περνάω ενδιάμεσα από τα μπουκάλια αυτά εδώ. Και φρενάρω, όχι σε αυτή την πρώτη, στη δεύτερη γραμμή. Απαλό φρενάκι. Αυτή η άσκηση λέγεται αποφυγή εμποδίου. Και καλά έχει να κάνει με το να αποφύγεις ένα εμπόδιο που μπορεί να σου εμφανιστεί στο δρόμο. Και φρενάρεις. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη άσκηση και αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη. Η τρίτη άσκηση είναι σχεδόν ίδια με τη δεύτερη. Ανοίγουμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη και πρέπει να φρενάρουμε απότομα. Απότομο φρενάρισμα λέγεται αυτή η άσκηση, οπότε πάμε να τη δούμε. Πρώτη. Δευτέρα, τώρα μας βρήκε αυτός. Έλα ρε μάγκα, έλα ρε μάγκα. Έλα, την ξανακάνω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη και πατάμε φρενάκι. Να σταματήσουμε εδώ. Όχι στη γραμμή εκεί που σταματήσαμε πριν, εδώ πέρα, στην προηγούμενη. Εντάξει, αυτά παιδιά θα τα δείτε και σε ποια γραμμή και τέτοια, δεν έχουν πολύ σημασία αυτή τη στιγμή. Θα τα δείτε και όταν έρθει η ώρα να τα κάνετε. Αυτές οι τρεις ασκήσεις είναι οι πιο εύκολες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Η επόμενη άσκηση είναι το αργό, έτσι όπως το λέμε παιδιά. Αυτή είναι από τις πιο δύσκολες ασκήσεις. Πρέπει από εδώ
μέχρι το τέλος, να το κάνουμε 15 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσουμε τις κίτρινες γραμμές. Γιατί 15 δευτερόλεπτα και καλά ότι μπορείς να ισορροπήσεις. Αυτό θέλουν να δουν, ok. Ένα κόλπο για να μετρήσουμε σωστά είναι να μετράμε αριθμητικά 1001-1002 για να μετρήσουμε σωστά τα δευτερόλεπτα. Οπότε πάμε να το κάνουμε. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015. Εντάξει, εγώ το πίεσα στην αρχή και στο τέλος το φρέναρα, αλλά γενικά θα βρείτε μια ισορροπία πώς να το κάνετε αυτό, ok. Είναι γενικά αρκετά εύκολο. Επόμενη και τελευταία άσκηση είναι το γρήγορο. Το γρήγορο μοιάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη. Έχει τις ίδιες παράλληλες γραμμές και πρέπει να τις περάσεις ευθεία ανοίγοντας πρώτη δευτέρα. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Σκοπός πάντα είναι να μην πατήσεις κάτω ή να μην πατήσεις γραμμή. Ένα από τα δύο. Οπότε, παιδιά, αυτή ήταν η διαδικασία μέχρι τώρα. Λοιπόν, για όσους καταφέρουν και κάνουν τις 10 ερωτήσεις θεωρητικές στο Υπουργείο, κάνουν εδώ πέρα τις θεωρητικές μηχανολογικές ερωτήσεις, έχουν περάσει τα τεστ και τις δοκιμασίες που σας έδειξα τώρα. Το επόμενο βήμα είναι να βγουν έξω για πορεία. Οπότε, τι κάνουν? Γύρω από την πίστα, τους πάνε με ένα ακουστικό, σε συνδέουν με ένα ακουστικό και σε πάνε πορεία έξω και σου λένε πήγαινε από εκεί, στρίψε από εδώ. Τέλος πάντων, σου λένε πού να πας, τι να κάνεις. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθείς πλήρως τον GOK, ό,τι ακριβώς λέει, και να είσαι υπερπροστατευτικός. Οπότε τώρα, παιδιά, πάμε να δούμε πού κόβονται οι περισσότεροι. Έχετε έρθει στο πιο καυτό σημείο, θα τα μάθετε μόνο από αυτό το κανάλι αυτά, εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν η ζελατίνα απαγορεύεται να είναι ανοιχτή. Δεν αφήνουμε ανοιχτή ζελατίνα και οι εξεταστές το πιο πιθανό είναι να μην μας πούν να την κλείσουμε. Εμείς πρέπει να την έχουμε κλειστή. Πρέπει να είναι κλειστή η ζελατίνα. Μην το ξεχνάτε, δεν θα σας το πούν και θα σας κόψουν πριν καν το καταλάβετε. Όταν έχει στο, παιδιά, το αντιμετωπίζουμε λες και είναι κόκκινο φανάρι. Τι εννοώ λες και είναι κόκκινο φανάρι? Φρενάρουμε, εδώ κατεβάζουμε πρώτη, είναι κράμα, έχουμε συμπλέκτη, και αφήνουμε και τα δύο πόδια κάτω. Πρέπει να πατήσουν και τα δύο πόδια κανονικά. Κοιτάμε και αν στον ορίζοντα δεν φαίνεται κανένα αμάξι, τότε μόνο προχωράμε. Το τρίτο είναι όταν έχουμε να αποφύγουμε ένα εμπόδιο. Ανάβουμε φλασάκι, γυρνάμε, κοιτάμε και μετά το προσπερνάμε, κλείνουμε φλασάκι και ξαναγυρίζουμε δεξιά, στη μεριά που ήμασταν. Να κοιτάτε πάντα, παιδιά, πάντα. Και εννοείται δεν κάνουμε σφήνες και προσπεράσεις και τέτοια. Γενικά, να είστε ok να κοιτάτε συνέχεια. Δηλαδή, όπου και να θέλετε να στρίψετε, γυρίστε να κοιτάξετε. Δεν θα σας πει κανένας τίποτα. Το αντίθετο, άμα δεν κοιτάξετε, είναι πολύ πιθανό να κοπείτε. Okay. Κάτι ακόμα που πέφτουν στην παγίδα πάρα πολύ εξεταζόμενοι είναι πάρτε το χρόνο σας. Δεν θα σας πει κανένας τίποτα να το κάνετε πιο αργά. Δηλαδή, αν σταματήσετε στο stop και περιμένετε, γιατί είναι ένα μάξι στον ορίζοντα και τέτοια, περιμένετε. Δεν θα σας πει κανένας γιατί περίμενες παραπάνω, είχες χρόνο να περάσεις και τέτοια. Okay. Περιμένετε. Έχετε χρόνο. Και να κοιτάτε καλά-καλά. Κανένας δεν θα σας πει γιατί κοίταξες δύο φορές, έπρεπε να έχεις κοιτάξει μία. Κάτι ακόμα που κόβεται πάρα πολύ κόσμος, παιδιά. Όταν σας ρωτήσουν πώς κοιτάμε τα λάδια, εσείς δεν θα πείτε βγάζουμε το ματζαφλάρι, το σκουπίζουμε και το κοιτάμε. Όχι, έτσι έχει σκοπή. Τους ενδιαφέρει να μάθουν όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, αφήνουμε το μηχανάκι να κρυώσει, το βάζουμε διπλό στάντ, είναι σε ίσιο έδαφος και όχι κλείσει ανηφορική κατηφορική. Βγάζουμε τον δείκτη, τον σκουπίζουμε, παίρνουμε μέτρηση και ούτω καθεξής. Δεν τους τα λέμε ξερά, παιδιά, γιατί δίνουμε αφορμές να μας κόψουν, ειδικά αν δεν λαδώσεις. Κάθε ένα τέτοιο είναι μία αφορμή για να σε κόψουν. Όταν σε ρωτήσουν πώς ελέγχουμε τον αέρα στα λάθια, δεν θα του πεις πάω σε ένα βενζινάδικο και το κοιτάω και το φουσκώνω όσο μου ήρθει. Πρέπει να πεις ότι τα λάθια καταρχήν πρέπει να είναι κρύα. Πάμε σε κάποιο βενζινάδικο ή τέλος πάντων βουλκανιζατέρ, οτιδήποτε, και βάζουμε την πίεση που δίνει ο κατασκευαστής. Το πόση πίεση πρέπει να βάλει στο λάστιχο τη δείχνει σχεδόν πάντα στο ψαλίδι πάνω. Οπότε δεν είμαστε ξυπνάκηδες, δεν πετάμε ξέρα πράγματα γιατί είναι αφορμές να μας κόψουν. Ένα ακόμα κόλπο για να σε κόψουν είναι στις δοκιμασίες που σας έδειξα πιο πριν, να βάλετε κάτι το πόδι. Παιδιά, άμα ξεκινήσει τη δοκιμασία, δεν τη σταματάτε, δεν σας βγαίνει το μηχανάκι, δεν κάνετε τέτοια. Κάνετε τη δοκιμασία κανονικά, λες και ξέρετε να οδηγείτε, γιατί υποτίθεται ότι εκείνη τη στιγμή αυτό πρέπει να αποδείξετε. Κάτι τελευταίο, παιδιά, πριν κλείσει το βίντεο. Παιδιά, πρέπει να σταματήσει η μάστιγα με το λάδωμα στα μηχανάκια, στα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά στα μηχανάκια. Σας το λέω πραγματικά, μην ανατροφοδοτείτε αυτό το σύστημα
που πληρώνουμε τους εξεταστές για να έχουμε διπλώματα. Όσοι μπορείτε και το έχετε, μην πάτε να λαδώσετε. Γιατί πέρα ότι τροφοδοτούμε κάποιους βλάκες, ανήθικους ανθρώπους, είναι ότι παίρνει δίπλωμα και ο κάθε πικραμένος μετά. Και σίγουρα έχεις κάποιον στο μυαλό σου που του έκοψε ένας παππούς ένα στόπ και τον έστειλε στον διάολο. Οπότε πήγαινε χωρίς άγχος, δώσε ό,τι μπορείς και αν δεν είναι, πήγαινε να ξαναδώσεις. Αλλά μην λαδώσεις. Οπότε subscribe, like, comment, share για να βοηθήσετε και να στηρίξετε το κανάλι. Ρίχτε και ένα follow στο Instagram γιατί είστε γαμάτοι. Εμείς θα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Γεια σας.